Καλώς ήρθατε στη δημοκρατία της μπανανίας, της οποίας ζούμε από τύχη. Κάνεις το σταυρό σου κάθε μέρα, γιατί σήμερα ήταν αυτή, αύριο μπορεί να είσαι εσύ. Θα πάμε να δούμε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που Ρωμά επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή έχασαν τον ασθενή τους. Θα μου πεις, συνηθισμένες εικόνες και ειδήσεις για αυτή τη χώρα. Το εξοργιστικό όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια του ξύλου η αστυνομία ήταν παρούσα. Έκανε καταγραφή του γεγονότος. Πάμε να δούμε τα όμορφα που συνέβησαν στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Εχθές έγινε πράγματι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Πέθανε ένας ασθενής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Εξαγριωμένοι συγγενείς μαζεύτηκαν σε χρόνο πολύ σύντομο, πέρασαν από την πύλη, μπήκαν στο νοσοκομείο, μαζικά μιλάμε για 40-50 άτομα, βούτυξαν δύο συναδέλφους παθολόγους, ο ένας τραυματίστηκε ελαφρότερα, ο άλλος βαρύτερα, το βαρύτερο έχει κατάγμα πλευράς, έχει κατάγμα πλευράς. Τους σπάσαν τα πλευρά, έτσι, τους σπάσαν τα παΐδια. Το χειρότερο όλων, και αυτό που είναι ίσως το πιο εξοργιστικό στην περίπτωση αυτή, είναι ότι επειδή είχε ήδη ειδοποιηθεί η αστυνομία, ήταν παρόντες στο ξυλοδαρμό των συναδέλφων. Δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατά τις μαρτυρίες όλων όσων ήταν παρόντες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εγώ ήμουν χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, δεν είδα τον ίδιο τον ξυλοδαρμό, ήμουν στο ισόγειο, ήμουν μάλιστα στον όροφο, κατέβηκα στο ισόγειο για να βοηθήσω τους συναδέλφους ακούγοντας τη φασαρία, να δω τι συμβαίνει. Βοήθησα τους συναδέλφους να κρύψουν κόσμο στο χειρουργικό, γιατί μπαίναν μέσα ομάδες εξαγριωμένων, και να υποστηρίξουμε όσο γινόταν αυτό το κόσμο που προσπαθούσε να κρυφτεί. Άκουσαν, ψάχναν για άσυλο. Να κρύψουν συνοδούς, ασθενείς, από τον ντου που έγινε, και η αστυνομία παρούσα. Θα μου πεις, τι να σου κάνει η αστυνομία. Άμα είναι 10 αστυνομικοί με έναν, άμα είναι να πάνε σε καμιά έξωση, με τους τροχούς, άμα είναι τίποτα ματ, γραπώνουν ένα, αλλά όταν ο παράνομος υπερτερεί σε αριθμό, κάθονται πίσω οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι. Όμως, μπροστά μου, οι αστυνομικοί, τους μιλούσαν στον ελληνικό, με το σως και με το σως, χωρίς να σταματήσουν κάτι. Δεν εμποδίζανε την είσοδό τους, παρότι όπως υποστηρίζουν, και από τη διοίκηση είχαν έρθει αρκετές αστυνομικές δυνάμεις, ό,τι διαθέναν. Δεν ξέρω κατά τι δυνατότητες έχουν. Αυτοί που ήρθαν σίγουρα δεν ήταν αρκετοί και σίγουρα δεν κάνανε κάτι. Το κυριότερο είναι αυτό. Το πράγμα θα δοθεί ένα τέλος. Αυτό το περιστατικό νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μας από αναφερόμενο τροχαίο την Τρίτη, στη χειρουργική κλινική. Αφού λοιπόν έγιναν όλα τα απαραίτητα και δεν υπήρχε πλέον λόγος νοσηλείας, επειδή είχε παθολογικά αίτια ο εκλειπών, μεταφέρθηκε στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου μας από χτες. Από ό,τι ξέρουμε, έχει εξεταστεί και από άλλη ειδικότητα που παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος δεν είναι ότι ο ασθενής είχε παραμεληθεί από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Ο ασθενής είχε όλη τη φροντίδα που έπρεπε να έχει. Ο άνθρωπος λοιπόν, κάνοντας ένα συγκοπτικό, μια ανακοπή, όπως τη λέμε εμείς, μέσα στο νοσοκομείο, έτρεξε η ιατρική και η νοσηλευτική ομάδα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Πάνω λοιπόν σε αυτή την παροχή πρώτων βοηθειών, και για να μπορέσουν μήπως τον σώσουν, έγινε ο ξυλοδαρμός των δύο γιατρών. Πάνω στις πρώτες βοήθειες που του παρήχαν. Φαντάσου την εικόνα, του δίνανε τις πρώτες βοήθειες, μιας και χανόταν η ζωή του, και οι άλλοι τους κοπανάγανε. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να είχαν παράπονα από τους γιατρούς. Έτσι το ανέφερε και η κυρία. Μπορεί να τον είχαν παραμελήσει. Δεν ξέρω. Για να προσπαθήσουν να τον σώσουν. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα γιατί πρέπει να καταγγείλουμε τρανταχτά και να σταματήσει πλέον αυτός ο βιασμός των ψυχών μας. Ερχόμαστε να δουλέψουμε, ερχόμαστε να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας όσο μπορούμε περισσότερο, με ελλείψεις, με θέματα διάφορα που τα γνωρίζετε, κατά καιρούς σας έχουμε ενημερώσει, και καλούμαστε να είμαστε στο νοσοκομείο με κατάγματα, με σπασμένα γυαλιά, με εκδορές, με χτυπημένα κεφάλια, και ελπίζω να μην έχουμε και θάνατο, να μην θρηνήσουμε άνθρωπο. Εγώ το φοβάμαι. Πραγματικά το λέω και σας το λέω και, στους συμπολίτες μου ότι φοβάμαι. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι αν μπορούν να κρατάνε ένα μαχαίρι, αν μπορούν να βγάλουν κάποια στιγμή ένα πιστόλι, μπαίνουν μέσα ανενόχλητοι. Δεν τους ελέγχει κανείς, η αστυνομία κάθεται και απλά είναι παρατηρητής. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ή να σταματήσουμε εμείς να δουλεύουμε. Ας αποφασίσουν τι θέλουν, να σταματήσουμε να βγούμε εμείς έξω από τα νοσοκομεία, να έρθουν κάποιοι άλλοι να παρέχουν υπηρεσίες. Μια χαρά. Τέλεια. Προσεχώς τα χειρότερα έρχονται. Έτσι. Μέχρι την επόμενη είδηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πέρα από την άχρηστη κυβέρνηση, σε όλους τους τομείς, έτσι, έχουν βάλει αχρήστους. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας η άποψη. Γράφτε την ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.